Ακτοπλοϊκού δρόμου και διασύνδεση με την Ιταλία φιλοδοξεί να ανοίξει ο Δήμο Ανδραβίδα Κιλίνη με την ιδέα να πέφτει στο τραπέζι και να συναντά θετικό κλίμα. Είναι ακόμη, θα έλεγα, σε πρωτόλια μορφή, στα Σπάργανα. Ε, στην επίσκεψή μα που κάναμε στην Ιταλία, ε, που είχαμε και τη συνάντηση με τον Πάπα, ε, μέσω τη πρεσβεία μα στη Ρώμη, ε, ήρθαμε σε επαφή και με τον πρόξενο στην Αγκώνα όπου εκεί εκδηλώθηκε και το ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσο είναι εφικτό να συνδεθεί ακτοπλοϊκά η Κιλίνη με κάποιο λιμάνι της Ιταλίας. Έτσι ώστε να διευκολυθούν και η αγροτική παραγωγή αλλά και οι, περιο... οι μεταφορές αυτές της αγροτικής περιοχής από την πλευρά της Ηλίας και της Μεσσηνίας προς τη Δυτική Ευρώπη απέναντι. Αυτή τη στιγμή Είμαστε επαφές. Η πρόταση αυτή βρίσκεται στα σπάργανα και αν τελικά γίνει πράξη ή όχι, θα εξαρτηθεί από τι ναυτιλιακέ εταιρείε. Ψάχνουμε να δούμε του καλύτερου δυνατού τρόπου έτσι ώστε να είναι ελκυστικό και για τι ακτοπλοϊκέ εταιρείε. Γιατί υπάρχουν κάποιε ακτοπλοϊκέ οι οποίε έχουν διαφερθεί. Είμαστε σε επαφή και σε συνεργασία με το Μπρόξενο που είναι στην Αγκώνα ε, και από εκεί και πέρα θα δούμε και μία σειρά άλλων πραγμάτων και πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ μα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτό το διάβλο επικοινωνία στον ακτοπλοϊκό μεταξύ ε, Κιλίνη και Ιταλία. Και ο Πρόξενος ήταν ιδιαίτερα θετικό, γιατί ασχολείται και με τα ναυτιλιακά, και είχαμε μία ειλικρινή συζήτηση στο να μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο εκείνον, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε, τη διασύνδεση του λιμανιού της Κιλίνης με το εξωτερικό, με το λιμάνι της Ιταλίας. Θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό, είναι κάτι το οποίο δεν είχε ξανατεθεί ποτέ. Είχαν τεθεί το λιμάνι της Κορίνσου και το λιμάνι του Αστακού. Αλλά τώρα πιστεύω ότι με, σωστή, με σωστό χειρισμό με σωστή κατάθεση δεδομένων και πραγματικές ανάγκες που έχουν και οι μεταφορές και για τα αγροτικά προϊόντα, αλλά και το καλοκαίρι, γιατί τέθηκε και το θέμα ότι η Κιλίνη είναι ο διασυνδετήριος δρόμος για τη Ζάκητο, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, ιδίω στους θερινούς μήνες. Πλήθος, πολλοί χιλιάδες Ιταλοί ταξιδεύουν από, τη, από τα Ιταλικά λιμάνια προς Πάτρα με απότερο σκοπό να επισκεφτούν τη Ζάκηθο και την Κεφαλονιά. Άρα όλα αυτά δένουν στο να μπορέσουμε να έχουμε μια συγκροτημένη πρόταση για να μπορέσουμε να ανοίξουμε αυτού του διάβλου. Τα ωφέλη για την περιοχή θα είναι πολλά έκτιμα ο Δήμαρχο Ανδραβίδα Κιλίνη και, Λίνης και σε πολλά πεδία, αφού η ακτοπλοϊκή σύνδεση θα ανοίξει τι υδάτινε συνδέσει τόσο για εμπορεύματα όσο και για τι μετακινήσει τουριστών.